Συνεχίζουμε τις προεκλογικές συνεντεύξεις και υποδεχόμαστε σήμερα στα Γραφεία της Ανατολής τον κύριο Βασίλη Ορφανάκη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τον Θωμά Χαριτάκη στην Εργασία Δημοτών. Σωστά. Και νυν βέβαια πρόεδρο της ΣΕΔΕΔΑΝ, Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συγγνώμη. Και της κοινότητας Αγίου Νικολάου, Δημοτική Κοινότητας Αγίου Νικολάου. Σωστά. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ζουγκουρέ. Ευχαριστούμε πολύ την παρουσία σας. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Από να ξεκινήσουμε τώρα καταρχήν. Για ποιο λόγο συνεχίζετε και για ποιο λόγο επιλέξατε το Θωμά Χαριτάκη να κατέλθετε στις εκλογές? Ναι. Τι ξεχωρίσατε δηλαδή? Κοιτάξτε, δείτε, το γιατί συνεχίζω είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πολλοί κόσμος δυστυχώς δεν θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά. Δεν θέλει, λέτε. Δεν θέλει. Υπάρχει μια άρνηση. Αυτό θα το δείτε σε όλα τα επίπεδα, από συλλόγους γονέων, από αθλητικούς συλλόγους, από οτιδήποτε. Θα δείτε ότι γενικά υπάρχει μια αδράνεια του κόσμου για τη συμμετοχή. Εγώ ασχολήθηκα πρώτη φορά με την αυτοδιοίκηση στην προηγούμενη θητεία και θεωρώ ότι πρέπει να ασχολούμαστε, πρέπει να βοηθάμε, γιατί έχουμε παιδιά και αν δεν ασχοληθεί ο ένας, δεν ασχοληθεί ο άλλος, κάποιος θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια για το μέλλον και του Δήμου μας, ή βασικά για το μέλλον των παιδιών μας. Mm. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για να ασχολείται κάποιος με τα κοινά και θεωρώ ότι την προηγούμενη φορά αποκτήσαμε μια εμπειρία, έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα, έχουμε κάποιες ιδέες νέες να υλοποιήσουμε, οπότε αυτό ήταν ένας σοβαρός λόγος που με έκανε να ασχοληθώ ξανά ναι. και να θέσω την υποψηφιότητά μου στην κρίση των συνδημοτών μας. Με το συνδυασμό του κυρίου Χαριτάκη. Και παίζει ρόλο, για να συμπληρώσω αυτό που λέγατε, παίζει ρόλο τελικά η εμπειρία και η συνέχεια, γιατί πολλά λέγονται περί ζερβικού μετόπου, τα έχετε ακούσει κι εσείς. Ναι, 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 εντάξει. Έχουμε αντεγλύσεις. Ναι. Παίζει τελικά όμως ρόλο η εμπειρία, πιστεύω λοιπόν, εσείς. Δείτε, την προηγούμενη φορά, αν με ρωτούσατε, το 19 που ασχολήθηκα πρώτη φορά, θα σας έδινα την ίδια απάντηση που θα σας δώσω και τώρα. Ναι. Προφανώς για μένα παίζει ρόλο η εμπειρία. Το 19 ξαναλέω θα δείτε την ίδια απάντηση που ναι. δεν είχα προσωπικά εγώ την εμπειρία την προηγούμενη. Ναι. Όμως βλέπετε ότι χρειάζεται και η ανανέωση και οι προτάσεις νέες που θα προέρχουν από ανθρώπους όπως εγώ για παράδειγμα ήμουν το 19 και ασχολήθηκα για πρώτη φορά με την αυτοδιοίκηση. Άρα θεωρώ ότι είναι μία μίξη. Mm-hmm. Ναι, χρειάζεται η εμπειρία, όμως χρειάζονται και οι νέοι άνθρωποι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να αποκτήσουν εμπειρία για να προσφέρουμε στον τόπο μας για το κοινό καλό. Και είστε και πολλά μέρη, πολλοί δηλαδή παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι και αντιδήμαρχοι που είστε μαζί τώρα με τον Θωμά Χαριτάκη. Ποιες είναι αυτές που λέτε οι νέες προτάσεις που θα έχετε τώρα και που δεν πετύχατε, θεωρείτε, την προηγούμενη τετραετία? Ναι, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω ότι κάθε δημοτική αρχή κάνει μια προσπάθεια. Εννοείται ότι πρέπει να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί σαν δημοτική αρχή που ασκούσαμε διοίκηση. Ναι. Το να ασκείς διοίκηση είναι πολύ δύσκολο πράγμα και προφανώς δεν γίνεται να καταφέρεις όλους τους στόχους που έχεις θέσει, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί μια δημοτική αρχή, mm-hmm. το πλαίσιο, το χωροχρονικό mm-hmm. και αυτό έχει κάποιες δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά όμως, ξαναλέω, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες και με βάση γιατί λάθη κάνει κάποιος ο οποίος προσπαθεί να δουλέψει. Ναι. Αν κάποιος έχει προσπαθήσει, σίγουρα έχει κάνει λάθη. Mm-hmm. Ποιος δεν κάνει λάθη? Λάθη δεν κάνει αυτός που είναι πολύ εύκολο να κάθεται στην καφετέρια ή στο πληκτρολόγιο και να κρίνει. Αυτός δεν κάνει λάθη. Ναι. Είναι εύκολο πράγμα η κριτική. Όταν όμως ασκείς διοίκηση, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι υπάρχουν νέες ιδέες και αλλαγή, θεωρώ, νοοτροπίας στο σύνολο της ομάδας του κυρίου Χαριτάκη, mm-hmm. που θα ασκήσουν διοίκηση την επόμενη μέρα, αν οι συνδημότες μας επιλέξουν στις εκλογές του Οκτώβρη. Και ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που ευαγγελίζεστε για την επόμενη μέρα, αν είστε δημοτική αρχή, σε σχέση με τώρα? Ναι. Κοιτάξτε, δείτε. Η μεγάλη πρόκληση, δηλαδή. Λοιπόν, μεγάλη πρόκληση, θα σας απαντήσω λίγο γενικά, θα μου επιτρέψετε, γιατί οι προκλήσεις είναι πολλές. Ναι. Έχουμε κάνει κάποιες θεματικές και έχουμε ορίσει άξονες προτεραιοτήτων, όπως για παράδειγμα είναι η παιδεία ή ο τουρισμός, και για να πω ότι είναι προτεραιότητες, ο κύριος Χαριτάκης ήδη έχει πει ότι είναι πρόθεση η δημιουργία αντιδημαρχίας και για τους δύο αυτούς άξονες, που σημαίνει ότι είναι προτεραιότητα. Όμως, για μας προτεραιότητα και προσωπικά για μένα, και θα απαντήσω σε ένα φίλο μου
ο οποίος μου είπε, εγώ μου λέει, δεν θέλω να μου πεις, είμαι ο Βασίλης Ορφανάκης, είμαι ο τάδε και ο τάδε. Εγώ μου λέει, σε ξέρω. Εγώ θέλω να μου πεις, γιατί να σε ψηφίσω. Ναι. Και απαντώ σε εσάς και στο φίλο μου, ότι αυτό που θα είναι διαφορετικό, είναι η προτεραιότητα και η αξία του ανθρώπου. Τι εννοώ? Ακούγεται λίγο γενικό, εξειδικεύσε το λίγο. Λοιπόν, εξειδικεύω. Ο άνθρωπος θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη αξία για την παράταξη δική μας, το συνδυασμό μας, ναι, λαμβάνοντας υπόψη και το χώρο και το χρόνο μέσα στον οποίο κινείται. Mm-hmm. Δηλαδή, για οποιοδήποτε θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν Δήμος, θα πρέπει να θέτουμε πρώτη και βασική προτεραιότητα τον άνθρωπο. Mm-hmm. Στη συνέχεια, θα πρέπει το συγκεκριμένο θέμα να το εξετάσουμε από την πλευρά του χρόνου. Και τι εννοώ από την πλευρά του χρόνου? Από την πλευρά της ιστορίας, του πολιτισμού και από την πλευρά του χώρου. Τι εννοώ με το χώρο? Εννοώ το περιβάλλον. Ναι. Είτε αυτό είναι αστικό, είτε αυτό είναι το περιβάλλον το φυσικό. Ναι. Άρα, οποιαδήποτε πρόκληση, και τώρα θα μου επιτρέψει να κάνω εγώ το δημοσιογράφο, να σας παροκαλέσω, να μου πείτε ένα θέμα στο οποίο θα σας απαντήσω πώς με βάση αυτούς τους τρεις άξονες θα πρέπει να κινηθούμε. Να σας ρωτήσω. Ναι, πείτε μου τι θέλετε. Τώρα μου προλάβατε. Ναι. Το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό. Όμως μου έχετε πει και εσείς και άλλοι από το συνδυασμό, είναι η προτεραιότητα νομίζω. Προφανώς. Λοιπόν, ναι, πώς παραδείγματος χάρη το κυκλοφοριακό μπορεί να συνδεθεί με αυτές τους τρεις βασικούς άξονες? Ναι. Πρώτον, ξεκινάμε πάντα, ξαναλέω, από τον άνθρωπο. Για να κάνεις μια κυκλοφοριακή ρύθμιση ή οτιδήποτε σχέση με τα κυκλοφοριακά, mm-hmm, θα πρέπει προτεραιότητα σου να είναι ο άνθρωπος. Σε συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να είναι ο πεζός. Ναι. Ωραία. Άρα αυτή είναι μια πολύ βασική παράμετρος. Πεζοδρομίες λοιπόν. Προφανώς. Σημαίνει αυτό? Προφανώς. Ναι. Όταν μιλάμε για άνθρωπο, μιλάμε για τη μαμά, ναι, με το καροτσάκι, η οποία δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, και το αντιμετώπισα ότι και εγώ τα παιδιά μου ήταν μικρά. Προσβασιμότητα. Προσβασιμότητα. Ναι. Μιλάμε για αμαία προσβασιμότητα. Πεζοδρομίων, αμαία. Προφανώς. Και καρότσια. Δημόσια κτίρια, αμαία κλπ. Προφανώς. Ναι. Σας λέω λίγα πράγματα που έχουν σχέση με τον άνθρωπο. Ναι. Ωραία, ως προς το κυκλοφοριακό. Ναι. Τώρα, για να το συνδέσουμε με το χρόνο, ναι, το κυκλοφοριακό, θα πρέπει να δούμε, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή του τι έχει γίνει ήδη. Δηλαδή, πρέπει να το συνδέσουμε πάλι με τις τρεις διαστάσεις που έχει ο χρόνος, που είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ναι. Δηλαδή, να δούμε τι έχουμε κάνει προς το κυκλοφοριακό στο παρελθόν. Ποια είναι η μελέτη που είχαμε, mm-hmm, του κυρίου Ρέτζια, θα πρέπει να τη δούμε. Επικαιροποίηση. Μας τον είπε ο κύριος Μαρίνος χθες. Πολύ σωστά. Ναι. Απλά ο κύριος Μαρίνος, σαν μηχανικός, προφανώς μιλάει πιο εξειδικευμένα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ σας λέω το πλαίσιο αναφέρω... αρχών, ναι, και την ιδέα του συνδυασμού μας και πώς αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα. Ναι. Άρα θα πρέπει να δούμε τι είχε γίνει. Θα δούμε την υφιστάμενη κατάσταση ποια είναι. Παραδείγματος χάρη στον παραλιακό, παραδείγματος χάρη με την πορεία που έχει ο παραλιακός αυτή τη στιγμή, που το έχουμε δει και λειτουργεί στην πράξη. Θα το μελετήσουμε αυτό. Ναι. Και θα δούμε μετά να κάνουμε μια πρόταση για το μέλλον. Mm-hmm. Αυτά ως προς το χρόνο. Mm-hmm. Τώρα, ως προς το χώρο, το κυκλοφοριακό, επειδή το εντοπίζουμε μόνο στην πόλη του Αγίου Νικολάου, ο Δήμος, να σας θυμίσω, ότι είναι από το καλό χωριό, έχουμε τα χωριά μας, έχουμε στήσει Μήλατο. Βέβαια. Μην περιοριζόμαστε μόνο, όχι, όταν μιλάμε για κυκλοφορία ή για ένα οποιοδήποτε θέμα ως προς την πόλη του Αγίου Νικολάου. Ο Δήμος είναι μεγάλος. Εγώ ρωτώ για, ναι, όλα. Απλά, σκά και έντρα, εγώ κατάλαβα, Νεάπολη, όλα. Εγώ, κύριε Ζουρέ, κατάλαβα. Σας λέω την ιδέα που έχουμε σαν συνδυασμός για όλα τα θέματα. Η οποία όταν μιλάμε... αντανακλάται λοιπόν σε όλες τις κοινότητες. Προφανώς. Αυτό που λέτε. Σε όλα τα προβλήματα, ναι, ο άξονας του χώρου έχει να κάνει με την έκταση του Δήμου. Κατανοητό. Ωραία. Έχει να κάνει σχέση με τον αστικό ιστό της πόλης, αλλά έχει να κάνει και με τις κοινότητές μας. Και έχει να κάνει σχέση και με το φυσικό περιβάλλον. Κατανοητό. Το περιβάλλον, το φυσικό, είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική. Είδαμε τι έγινε πρόσφατα στη Θεσσαλία. Άρα, όλες οι παρεμβάσεις που κάνουμε θα πρέπει να έχουν στην πίσω μεριά του μυαλού μας, θα πρέπει να έχουμε και το περιβάλλον. Mm-hmm. Και πώς ο άνθρωπος επιδρά σε αυτό και ποιες είναι οι συνέπειες της επίδρασης που έχουμε στο περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη, για το κυκλοφοριακό, για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Αν είναι να δημιουργήσουμε πρόβλημα στη φύση, αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Ναι. Με αυτή λοιπόν τη λογική, νομίζω θα εξετάσουμε όλα τα θέματα. Αυτό που λέτε τώρα με το περιβάλλον εμπεριέχει και την έννοια της πράσινης μετάβασης. Προφανώς. Θα δείτε στο πρόγραμμα. Γιατί... Λοιπόν. Ακούγεται όλο και περισσότερο πλέον και. Λοιπόν, νομίζω από λάθος δεν ακούγεται από περισσότερους και περισσότερο. Λοιπόν. Εδώ και χρόνια. Στο ραδιόφωνο που είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε, σας είπα για μία έρευνα. Θέλετε να σας στείλω να τη δείτε. Μάλλον καλό να τη δουν και όλοι οι συνυποψήφοι, γιατί εδώ δεν μιλάμε ανταγωνιστικά. Σωστό. Εμείς μιλάμε σαν
Και προφανώς το όνομα του συνδυασμού μας είναι η συνεργασία δημοτών, ναι. εγώ λέω παρατάξεων, ναι. επικεφαλής, όλων. Ναι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της συνεργασίας, καλό είναι να δούμε αυτή την έρευνα που σας λέω, η οποία τι λέει, ότι το 60% των δημάρχων της Ευρώπης ναι. θέτουν σαν πρώτη προτεραιότητα τον άξονα του περιβάλλοντος, ναι. το περιβάλλον. Θα μου πεις ότι στο εξωτερικό αυτά που έχουμε εμείς τα καθημερινά τα έχουν λύσει. Τη λακκούβα, ναι, το λίγο κυκλοφοριακό. Τα δεδομένα είναι λίγο αλλιώς. Είναι λίγο διαφορετικά. Ναι, οπότε έχουν εστιάσει. Όμως το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο είναι η κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Είναι οι επιπτώσεις από το πώς ο άνθρωπος ο ίδιος έχει δράσει, όπως σας έλεγα πριν, στο φυσικό περιβάλλον και οι συνέπειες που έχουν ακολουθήσει. Ναι. Άρα, βασική προτεραιότητα είναι το περιβάλλον και ως προς αυτό, αν θέλετε να μιλάμε τώρα συγκεκριμένα, γιατί πλέον ο κόσμος τι θέλει από εμάς. Ωραία τα θεωρητικά που σας είπα. Προτάσεις. Θέλουν και προτάσεις. Ναι. Πάμε στο περιβάλλον. Ποιες είναι οι προτάσεις του συνδυασμού μας. Μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη. Ναι. Μιλάμε για κτίρια με ελάχιστη ή μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Ναι. Παραδείγματος χάρη, Δημοτική Αρχή, Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου. Έχει γίνει το πρώτο βήμα στο Δήμο μας. Μας το ανέφερε και ο κύριος Μαρίνος. Πολύ σωστά. Πιλωτικά η πρώτη εφαρμογή του. Πολύ ωραία. Ναι. Αυτό είναι κάτι όμως που ναι, μεν πιλωτικά ξεκινάμε το Δεύτερο Δημοτικό, όμως. Να το επεκτείνεται. Η επόμενη Δημοτική Αρχή, και αν αυτή εμείς είμαστε, θα προχωρήσει και σε άλλα δημόσια κτίρια. Μάλιστα. Μιλάμε επίσης για κάποια άλλα πρωτοποριακά, όπως θα δείτε στο πρόγραμμά μας. Και ακούω, έχω εξουσιοδότηση, δεν έχω εξουσιοδότηση να μιλήσω, επειδή αυτά θα βγουν στον αέρα, θα μου επιτρέψω να σας πω μια ιδέα η οποία θα ανακοινωθεί. Πείτε μας. Μακάρι και οι άλλοι να τη βάλουν στο πρόγραμμά τους, δεν είναι κακό. Πείτε μας. Λοιπόν, υπάρχουν όπως ξέρετε οικονομικά ευάλωτες οικογένειες. Ναι. Τι κάνουμε που είναι και επίκαιρο το θέμα για τις οικονομικά ευάλωτες οικογένειες ως προς την ενέργεια για να το συνδέσουμε με το περιβάλλον. Ναι. Μιλάμε για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. Θα υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση από το συνδυασμό μας, ώστε το ρεύμα που θα παράγεται θα διοχετεύεται και θα εξυπηρετήσει τέτοιες οικογένειες. Mm-hmm. Μιλάμε επίσης, αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα πρωτοποριακή, μιλάμε επίσης για χρήση νέων τεχνολογιών, θα μιλήσουμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή λεωφορεία που έχουμε στα υπόψη, να μιλήσουμε για εφαρμογές που λέμε για το εύκολο παρκάρισμα κλπ, ώστε να υπάρχει λιγότερη κίνηση στους δρόμους, άρα. Άλλο μεγάλο θέμα. Άλλο μεγάλο θέμα. Ναι. Άρα, μείωση των ρήπων μέσω των νέων τεχνολογιών. Τέτοιες ιδέες ως προς το περιβάλλον θα δείτε στο πρόγραμμά μας. Γιατί σας ξαναλέω, ο κόσμος περιμένει αυτή τη στιγμή όχι κοκορομαχίες, όχι αντεγκλήσεις. Τουλάχιστον από τη μεριά τη δικιά μας, όπως βλέπετε. Αντεγκλήσεις να υπάρχουν, να μην είναι ανούσιες. Αυτό είναι το. Εγώ, και σε πολιτισμό επίπεδο αυτό. Εγώ εδώ, όση ώρα να με βάλετε να σας μιλάω, δεν θα κάνω καμία αναφορά σε κανένα συνδυασμό, σε κανένα αντίπαλο συνδυασμό και προς τιμή και πώς κινούνται και το τι λένε για μας και το τι κάνουν για μας. Μάλιστα. Εμάς η πολιτική μας είναι άλλη. Είναι, σας είπα, οι αρχές μας και οι προτάσεις επί των συγκεκριμένων αρχών. Μάλιστα. Όπως σας ανέλησα προηγουμένως. Άλλο μεγάλο θέμα τώρα, το και είστε και ακόμα και ήσασταν στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Πρόεδρος, ξέρετε καλά το θέμα της σχολικής, σχολικής στέγης, ναι. το πρόβλημα μάλλον, το αναγνωρίζετε κι εσείς, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Εκεί τώρα η συνεργασία δημοτών τι προτείνει και τι θα κάνει. Ναι. Θα μπορέσει να κάνει ό,τι δεν έκανε η παρούσα Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε. Εδώ και θέλει απαντήσει ο κόσμος. Ναι, στο λοιπόν, κομμάτι αυτό. Πολύ ωραία. Θα το ξανασυνδέσω πάλι με τους τρεις άξονες. Ναι. Όταν μιλάμε για σχολική στέγη και τον άνθρωπο, μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ποιους ανθρώπους επηρεάζει. Επηρεάζει πρώτον και κύριο τους μαθητές μας. Εκπαιδευτικούς και γονείς. Τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς μας και όλη η κοινωνία γενικότερα. Ωραία. Σε συνολικό πλαίσιο, ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Ως προς το χρόνο. Ναι. Ποια είναι η κληρονομιά που έχουμε όλο αυτό το διάστημα ως προς τη σχολική στέγη, τι ενέργειες έχουν γίνει και ποια είναι η πρότασή μας πολύ σωστά ως προς το μέλλον. Ναι. Και ως προς το χώρο, για να μην μιλάμε μόνο για τη Μεσοράχη, εγώ το στεγαστικό θα το επεκτείνω ξανά σε όλο το εύρος του Δήμου, γιατί με το Μεσοράχη πακέτο πάει για παράδειγμα και το Σύση. Να μην το ξεχνάμε. Το πολύπαθο δημοτικό σχολείο εκεί. Πολύ ωραία. Ναι. Άρα, επίσης τώρα να πω ότι για τη Δημοτική Αρχή που είπατε, έχουν γίνει βήματα. Εγώ ξαναλέω, έχουν γίνει άλματα. Άσχετα ότι κάποιοι μπορεί να λένε ότι δεν έχουν γίνει τίποτα. Δεν μου αρέσει ο μηδενισμός, κύριε Ζουγρέ, εμένα. Δεν γίνεται μετά από τόσα χρόνια που μας κατηγορούν για μακέτες, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή εδώ. Δεν έρχομαι να κάνω απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίζουμε τη δουλειά που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή.
Το ότι μας κατηγορούν για μακέτες, ναι, γιατί όπως σας είπα, αναλαμβάνω την ευθύνη για πράγματα που δεν έχουμε κάνει, θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για πράγματα που έχουμε κάνει. Ναι. Δηλαδή, μακέτα για το Δημοτικό Σχολείο Συσσίου και για τη Μεσοράχη, τη μελέτη δηλαδή που έχει γίνει, παρουσιάστηκε στο ΡΕΚΣ. Άρα δεν δέχομαι ότι δεν έχει γίνει βήμα. Απ' την άλλη. Αργοπορημένο όμως. Λέει κάποιος που μας ακούει τώρα. Σωστά, αργοπορημένο. Εγώ δεν λέω ότι γίνανε γρήγορα. Αλλά το ότι είναι ένα βήμα, είναι ένα βήμα. Μάλιστα. Το ότι μέχρι το τέλος του χρόνου είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για να πληρωθεί η μελέτη, σωστά. Το αργοπορημένο βέβαια τώρα, για να βάλουμε πάλι τη διάσταση του χρόνου, θα πρέπει να βάλουμε να δούμε και την ευθύνη. Γιατί σας θυμίζω ότι οι δημοτικές αρχές, όλα οι ΟΤΑ, αλλάζουν, οι Δήμοι, ναι, οι αρμοδιότητες που έχουν έρθει από πάνω προς τα κάτω, χωρίς πόρους, χωρίς προσωπικό. Βέβαια, γιατί τα σχολεία δεν τα χτίζουν οι Δήμοι, συγγνώμη. Λέτε ότι πέφτει μια καυτή πατάτα στα χέρια του τοπικών αυτοδιοικήσεων, χωρίς να έχει τους πόρους να το χειριστεί. Προφανώς. Τα σχολεία, ναι, κύριε Ζουγουρέ, ποιος χτίζει σχολεία. Σχολεία έχτιζε η ΚΤΥΠ. Η ΚΤΥΠ ΑΕ. Βέβαια, ναι, η ΚΤΥΠ ΑΕ. Και απαντάω, έχτιζε, είπατε. Έχτιζε, ναι. Έχει αλλάξει αυτό. Και, ναι, και ναι, μετά, πώς χρηματοδοτήσεις θα βρεθούν, μπορεί ένας Δήμος να χτίσει σχολικές μονάδες στο 15 και 20 εκατομμυρίων. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι. Προφανώς και όχι. Ναι. Και θα απαντήσουν τώρα η άλλη πλευρά και θα πει, μα στα Χανιά έγινε. Θα πούνε γρήγορα, ναι, θα πούνε στα Χανιά. Να αναζητήσουμε γιατί έγινε στα Χανιά και δεν έγινε στο Λασίθι και ποιοι έκαναν παρεμβάσεις στα Χανιά. Κυβερνητική προφανώς. Πολιτικές παρεμβάσεις. Προφανώς. Αυτά καταλαβαίνετε είναι η πολιτική βούληση, φίλε Νικό. Αν υπάρχει βούληση πολιτική, θεωρώ ότι όλα γίνονται. Αν δεν υπάρχει βούληση κεντρικά, μάλιστα, για όλα τα θέματα. Άρα παίζει ρόλο και αυτό. Προφανώς. Αυτό το βάζει το πρώτιστο μάλλον. Ολοκληρώνει τη μελέτη. Ναι. Πάμε Μεσοράχη Σύση. Ναι. Πακέτο το βάζω, ναι, έτσι. Πάμε μετά στην υλοποίηση. Ναι. Δεν πρέπει να βρούμε χρηματοδότηση για να προχωρήσουν να βγουν τελετεύσει, ναι, δημοπράτηση κλπ. Μας είπε ο κύριος Μαρίνος ότι είναι περίπου 14 με 15 εκατομμύρια το εκτιμόμενο κόστος. Σωστά. Μεγάλο, μεγάλο νούμερο. Άρα θες ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Ναι. Και να ξαναπαντήσω για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, μια και μου δίνετε τη δυνατότητα, επειδή μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε βρει κλπ. Δεν ψάχνουμε. Έτσι λένε οι διάφοροι. Στην πρόσφατη Επιτροπή Διαβούλευσης, νομίζω, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν και εσείς, που παρουσιάστηκαν κάποιοι πίνακες. Δεν ήμουν, δεν ήμουν εγώ. Δεν ήσταν. Αλλά νομίζω το είδα στην εφημερίδα, ναι, σας. Ναι. Το έχουμε καταγράψει. Ναι. Ναι. Από τα 90 εκατομμύρια που είναι μέσα στο πρόγραμμα ως προς τα έργα που έχουν μελετηθεί, ναι, που εκτελούνται, που θα δημοπρατηθούν κλπ. Ναι. Από τα 90 εκατομμύρια, μόνο τα 9 είναι με ιδίους πόρους του Δήμου. Τα υπόλοιπα είναι από χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων. Μόνο το 10% είναι πόροι του Δήμου. Άρα ο Δήμος βρίσκει εργαλεία, υπάρχουν εργαλεία. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για ποσά μεγάλα, όπως λέτε τώρα Μεσοράχη και το ΣΥΣ που μιλάμε για 15 και 20 εκατομμύρια, mm-hmm, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο Δήμος από μόνος του δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Πρέπει το κράτος να έρθει να σου πει: Δήμε, βρήκες, έφτιαξε μελέτη και λοιπά, είσαι έτοιμος. Ναι, στο χρηματοδοτό σου φτιάξει το σχολείο. Μάλιστα. Απλά πράγματα είναι. Μάλιστα. Αν θέλουμε. Κύριε Φανάκη, τώρα για να κλείσουμε. Σε έναν φίλο σας, σε έναν άγνωστο σε εσάς, σε κάποια ή κάποιο που μας βλέπει τώρα. Για ποιο λόγο να ψηφίσει Συνεργασία Δημοτών και Θωμά Χαριτάκη και Βασίλειο Ρουφανάκη. Λοιπόν, προσωπικά με ενδιαφέρει η ομάδα. Δεν θα προσπαθήσω να πείσω κανένα να ψηφίσει εμένα προσωπικά. Το ξέρω ότι είστε. Ο κόσμος είναι μικρός, η κοινωνία είναι μικρή, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Το ρωτώ σε όλους όμως. Ναι, καλά κάνετε. Εντάξει. Εγώ θα σας πω γιατί να ψηφίσει Συνεργασία Δημοτών. Η Συνεργασία Δημοτών θεωρώ ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει μια δυναμική. Έχει νέους ανθρώπους μέσα, με όρεξη. Έχει και αυτό που σας είπα και πριν, ανθρώπους με εμπειρία. Και βασικά έχει ένα επικεφαλής, το Θωμά του Χαριτάκη, ο οποίος έχει ασκήσει διοίκηση. Mm-hmm. Έχει εμπειρία από διάφορα πόστα, που θεωρώ ότι του προσδίδουν την ικανότητα να είναι ο επόμενος δήμαρχος του Δήμου Αγίου Νικολάου. Όλο αυτό το μείγμα, με ένα ικανότατο επικεφαλής, με ήθος, με αρχές, συν όλα η ομάδα που περιβάλλει τον κύριο Χαριτάκη, νομίζω ότι είναι ο λόγος που μπορεί οι συνδημότες μας να στηριχθούν απάνω μας, αφού, ξαναλέω, δούνε το πρόγραμμά μας. Θα δούνε το πρόγραμμα, θα δούνε τις θέσεις και με αυτά θέλω να μας κρίνουν. Πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα? Λογικά την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι έτοιμο. Μάλιστα. Συμπληρώνω και το βάζω μετά κάτι άλλο ακόμα. Κύριε Φανάκη, ήσασταν και είστε υπεύθυνος και της Πλινέτ Λασιθίου. Ξέρετε καλά το κομμάτι της τεχνολογίας, της ψηφιακής μετάβασης κλπ.
Εκεί πέρα, ποια είναι η πρόταση του συνδυασμού? Λοιπόν. Γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον ως κοινωνία να μιλάμε πλέον για τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Ναι, ναι. Για πείτε μας. Ναι, ναι. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την τοπική αυτοδιοίκηση, για ένα Δήμο γενικότερα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από όλους τους δημότες για το πώς θα κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Έχουν γίνει βήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι και από την παρούσα Δημοτική Αρχή, αλλά η πρόταση που έρχεται από εμάς έχει στην ουσία να κάνει με την άμεση δημοκρατία. Πώς δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, ναι, ώστε άμεσα ο δημότης θα μπορεί να εκφράζει την άποψή του για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τον ίδιο και τη γειτονιά του. Δηλαδή, τη δημιουργία, παραδείγματος χάρη, με αυτό που συζητάμε, μιας πλατφόρμας άμεσης δημοκρατίας, όπου οι δημότες θα μπορούν άμεσα να μπορούν να καταθέτουν απόψεις, ναι, για θέματα που τους αφορούν. Για παράδειγμα, σε ένα site, λέτε. Ναι. Να μπαίνει κάποιος, δηλαδή, να γράφει τα παράπονά του και να το ποστάρει με όνομα. Ναι, και να κάνει αντίστοιχα και την πρότασή του. Επίσης, έχει γίνει μια ήδη κουβέντα με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Αυτά που σας λέω δεν είναι αόριστα, ενώ ότι έχουν γίνει δουλειά από πίσω, ναι, για τη δημιουργία της συγκεκριμένης πλατφόρμας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μπορούμε να το συνδυάσουμε και να κάνουμε αντίστοιχα και ένα προϋπολογισμό κόστους. Όταν, δηλαδή, για παράδειγμα, ο Βασίλης ο Ορφανάκης, κάτοικος στους Πίσιδες, προτείνει το τάδε έργο, αντίστοιχα να γίνεται και ένας προϋπολογισμός του κόστους του έργου που προτείνει ο δημότης. Αυτό, βέβαια, αν μου πείτε, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ανέφικτο. Είναι μέρος του προγράμματος αυτό? Ναι, είναι μέρος του προγράμματος. Είναι μια πρόταση προς τους δημότες μας που έχει να κάνει σχέση με την άμεση δημοκρατία. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι ο τελευταίος νόμος δίνει το δικαίωμα για να κάνουμε συναντήσεις, δημοτικές κοινότητες κλπ. Και να γίνεται καταγραφή των προβλημάτων. Mm-hmm. Θεωρώ, λοιπόν, ότι ηλεκτρονικά αυτό θα λύσει το θέμα. Μάλιστα. Μια άλλη κουβέντα που είχαμε τον κύριο Παναγιωτάκη, ας πούμε, από το ΕΛΜΕΠΑ και του προτείναμε. Τον πρόεδρο του τμήματος. Τον πρόεδρο του τμήματος, τον κύριο Παναγιωτάκη, αυτό που του προτείναμε σαν συνδυασμός είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας που έχει να κάνει σχέση με την κατοικία. Ξέρετε πολύ καλά ότι στο Δήμο μας υπάρχουν αρκετοί φοιτητές που έρχονται, αλλά και αρκετοί εργαζόμενοι και έχουν πρόβλημα στην ανέβρεση κατοικίας. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Το ποια είναι η πρότασή μας, παραδείγματος χάρη, σαν συνδυασμός για το συγκεκριμένο που αφορά και τους φοιτητές, αλλά και τους εργαζόμενους που έρχονται στο Δήμο μας για να βρουν δουλειά, αλλά δεν βρίσκουν σπίτι? Πάλι ξανά η δημιουργία μιας πλατφόρμας, ώστε οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μπορούν να αναρτήσουν το ακίνητό τους την περίοδο που είναι διαθέσιμο, ώστε εύκολα κάποιος που έρχεται στον Άγιο Νικόλαο να μπαίνει στο site, όπως είπατε, να βλέπει το χάρτη, να βλέπει ποια είναι τα διαθέσιμα ακίνητα, από πότε μέχρι πότε και ένα κόστος, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Μάλιστα. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Ωραία. Είναι υλοποιήσιμο, λέτε? Εννοείται. Α, σε άμεσο χρόνο? Αυτό, προσέξτε, δείτε. Αυτό, όπως ξέρετε, όλα τα πράγματα θέλουν μελέτη και την αντίστοιχη χρηματοδότηση για να προχωρήσουν. Δεν είναι ανέφικτα αυτά που σας λέω. Είναι Μάλιστα. πολύ εφικτά. Μάλιστα. Τώρα, στο κομμάτι της έξυπνης πόλης, επίσης, επειδή σας είπα πριν για το κυκλοφοριακό, με θέσεις, πάρκινγκ. Smart cities. Τα smart cities, πολύ σωστά. Ναι. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για το συγκεκριμένο project, για όλους τους Δήμους, για τα θέσεις πάρκινγκ. Μιλάμε για έξυπνους φωτισμούς. Mm-hmm. Ωραία. Γίνεται, ας πούμε, διακοπή πρόσφατα. Είδατε ότι έγινε μια διακοπή ρεύματος στον Άγιο Νικόλαο και επειδή έχω την τύχη να ζω λίγο πιο ψηλά, βλέποντας την πόλη να σκοτεινιάζει, ναι, αυτό δεν είναι εικόνα μια διακοπή. Υπάρχουν δυνατότητα, ας πούμε, να υπάρχουν λαπτήρες έξυπνοι με αποταμιευτές ενέργειες και έχοντας μια διακοπή ρεύματος να ενεργοποιούνται. Μάλιστα. Τέτοια πράγματα νομίζω ότι είναι εφικτά να γίνουν. Είναι πράγματα τα οποία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα και τη ποιότητα ζωής του πολίτη, αυτά που λέτε. Προφανώς. Ναι, ναι.